Εδώ είμαστε δημότες της Τρίπολης. Είχαμε κάνει αίτηση να ανοίξουν τα χαντάκια, τα δημοτικά χαντάκια. Δεν δίνει κανένα σημασία. Είμαστε έτοιμοι να πνιγούμε, είμαστε δύο παλιόγεροι, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Τι πράγματα είναι αυτά, η πολιτεία τι κάνει? Να στολίζει την Τρίπολη, να φτιάνει τα πασχαρνιά. Και εμείς εδώ πέρα πληρώνουμε σαν δημότες. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Γιατί να τους πληρώνουμε και να μην μας δίνουν σημασία? Τι θα κάνουμε εμείς τώρα εδώ? Πνιγήκαμε, χαθήκαμε. Ποιος θα μας γλιτώσει? Σας παρακαλώ, κράτος είναι αυτό, δήμαρχος είναι αυτός, δημαρχείο είναι αυτό. Καθόνται στις καρέκλες και δεν δίνουν σημασία καμία. Τι θα κάνουμε εμείς? Γιατί να πληρώνω εγώ το Δήμο? Με ποιο λόγο? Να μην πληρώνω τίποτα, να τα ανοίξω μόνος μου, αφού δεν δίνουν σημασία. Είμαι έτοιμος να πνιγώ κι εγώ και οι γειτόνιοι. Δεν δίνουν καμία σημασία. Καταστραφήκαμε, πνιγόμαστε. Πού να σταθούμε, πώς να πάμε στον γιατρό, πώς να μετακινηθούμε? Έχουμε καταστραφεί πανελλαδικά εδώ. Καμία σημασία, τα ποτάμια κλείσανε και δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Τι θα κάνουμε, τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ τώρα? Εμείς πνιγόμαστε, τι θα μας κάνουνε, ποιος θα μας τότεψει? Πνιγόμαστε, χαθήκαμε. Να ανοίξει το χαντάκι και από εδώ και από εκεί και πιο πάνω στο Κάτρι που κλείσανε οι δρόμοι, κλείσανε τα χαντάκια και δεν δίνει ενδιαφέρον κανένα. Τι θα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ? Ποιο χαντάκι πρέπει να ανοίξει τώρα? Αυτό εδώ όλο, πέρα από εκεί πέρα, εδώ πέρα και τ' άλλο πιο πέρα και τ' άλλο από κάτω που είμαστε πνιγμένοι για παρατάσταση από εκεί, δηλαδή τα ποτάμια, η θάλασσα, η προήρω. Τι γίνεται, τι κάνει ο Δήμαρχος και το Συμβούλιο ολόκληρο? Του είπε ο Πατραγέλλας, ο πρόεδρος, τους υπόδειξε εδώ πέρα για μένα τον Γεώργιο τον Τζακόπουλο και δεν έκανε σημασία και πνίγουμε τώρα. Εμείς εγκαταστραφήκαμε. Δεν πληρώνουμε. Γιατί πληρώνουμε? Γιατί? Γιατί? Για ποιο λόγο? Μας στέλνουν τα χαρτιά και πάμε σαν κύριοι και πληρώνουμε. Και καθόνται αυτοί και εμείς πνιγόμαστε τώρα. Χαθήκαμε, καταστραφήκαμε. Πήγαν τα νερά μέχρι τα σπίτια μας. Τι θα κάνουμε? Για πέστε μου τι θα κάνουμε. Πνιγήκαμε. Τι να πω? Δεν τα βλέπετε εδώ τα νερά? Είναι κλεισμένα τα χαντάκια όλα εδώ πέρα. Πνιγήκαμε. Τι πράγματα είναι αυτά δηλαδή? Ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και εδώ που κλείσαν τα χαντάκια εδώ, ο Ραγαλιώτης και ο άλλος, ο Παπαγιάννης από πάνω. Τι θα γίνει τώρα εδώ με τα νερά, μπορείτε να μου πείτε? Έχουμε θέμα κάθε χρόνο, αλλά φέτος έχει απογίνει το κακό. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω που έχουν κλείσει τα χαντάκια. Εδώ το μεγάλο χαντάκι της Περιφέρειας το έχει κλείσει ο κύριος Ραγαλιώτης. Και πίσω ο κύριος Παπαγιάννης. Το άνοιξε ο Δήμος πριν μια εβδομάδα, δεν έχω αυτό. Ο κύριος συνεχίζει βέβαια να το κλείνει. Πάλι έχει ρίξει τώρα πέτρες μέσα. Χθες είχε τσίγκους βάλει, πήγε ο σύζυγος, τα έβγαλε. Τις πέτρες είναι ακόμα μέσα. Έχω τηλεφωνήσει στον κύριο Παπαδημητρίου, μου είπε θα έρθει τώρα σε λίγο. Λοιπόν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει με το χαντάκι το μεγάλο που είναι εκεί στα δέντρα ακριβώς, που είναι της Περιφέρειας αυτό το χαντάκι. Αν φύγει αυτό, θα φύγουν όλα τα νερά και θα πάνε προς τα κάτω εκεί που πρέπει να πάνε. Και από εδώ βέβαια να είναι ανοιχτά. Και πίσω εδώ έχει θέμα. Θα έπρεπε να έχουν ανοιχτά χαντάκια το καλοκαίρι βέβαια. Τόσα καλοκαιρία. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Τι να σας πω. Έχουμε φτάσει στο αμήν να πνιγούμε. Εγώ ήθελα να φύγω να πάω να κάνω τις δουλειές μου. Δεν μπορώ να φύγω γιατί έχω τα ζώα μου από κάτω. Πρέπει να δω τι θα τα κάνω. Αν φτάσει στο νερό. Αν συνεχίσει έτσι θα πνιγούμε. Δεν θα την γλιτώσουμε. Η Περιφέρεια είχε ανοίξει το χαντάκι. Όταν έγινε ο δρόμος, ναι, ήταν ανοιχτό το χαντάκι. Βέβαια έχουμε ξαναπεί. Διαλόγου. Εγώ δεν είχα κάνει έτοιμα γραπτό. Τώρα έχω κάνει έτοιμα γραπτό από τις 16 του μήνα. Σήμερα μίλησα πάλι, μου λένε ναι, το είδαμε στις 18. Αλλά και τι να κάνουμε, υπάρχουν προτεραιότητες. Συμφωνώ. Αλλά και προτεραιότητα, τι άλλη προτεραιότητα? Πρέπει να έρθει να πει μέσα στο σπίτι. Και τα ζώα, ας πούμε, δεν είναι, έχουν και αυτά ψυχή. Πρέπει να πνιγούνε. Για άλλη μια φορά, στο έλεος κακοκαιρίας βρέθηκαν και οι κάτοικοι στο Ζευγολατιό, όπου το ρέμα που ξεκινά από την Ιερά Μονή Βαρσών υπερχείλησε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια. Στο ίδιο έργο το Ζευγολατιό παραμένει θεατής. Δεν αλλάζει τίποτα. Μια ζωή τα ίδια. Μια ζωή έργα, έργα, έργα και παραμένουμε θεατές. Αν δεν ανοίξουν το νερό να φεύγει από πάνω της βάρσης, εκεί που πήγαινε κάτω, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Υπάρχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα, έχουν πλημμυρίσει σπίτια. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ήδη αρχίσαν τα σπίτια και πλημμυρίζουν και έρχεται το νερό. Κανένας. Δεν παίρνει καμία ευθύνη, τίποτα. Περιμένουμε να έρθει το νερό. Αυτό. Οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, έρχονται και άλλα νερά από άλλα μέρη στο χωριό μας εδώ. Τι φταίει, τι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε αυτά τα πράγματα? Α, τίποτα δεν γίνεται. Αφού τα έχουν φτιάξει τόσα χρόνια, τώρα τι θα φτιάξουμε?
Δηλαδή, περιφέρεια, ο Δήμος έχει έρθει, έχει ανοίξει χαντάκια, έχει ανοίξει δρόμους. Έχει ανοίξει, αλλά είναι πολύ το νερό το πιάνουν τα χαντάκια αυτά. Υπάρχει δηλαδή σοβαρό πρόβλημα αρκετά χρόνια. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Εδώ τώρα, εδώ που καθόμαστε, εδώ είναι πλημμύρα άλλες φορές. Εδώ όλο πλημμύρα μέσα γύρω. Όπως βλέπετε, το ίδιο έργο θεατής και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και τώρα και την επόμενη, γιατί τα έργα λέμε θα γίνουν. Όταν βγαίνει καλοκαίρι, περιμένουμε το χειμώνα και όταν βγαίνει το χειμώνας, τι πάθαμε. Λοιπόν, τώρα ποιος είναι ο υπεύθυνος. Ας βρεθεί ο... Τώρα τι πρέπει να γίνει για να... Τι πρέπει να γίνει. Να ανοίξουν κάποια κανάλια, να ξέρω εγώ τι πρέπει να γίνει. Υποτίθεται ότι υπάρχουν μηχανικοί, υποτίθεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο, εμείς θα τους πούμε. Εγώ έχω πετάξει στο σπίτι μου 3-4 φορές τα πράγματά μου. Και τώρα πάλι το νερό, μα θα σας πάω, να πω, μέσα στο σπίτι μου. Τι να πω. Σε απόγνωση, οι κάτοικοι προσπαθούν με κάθε μέσο να προστατέψουν τις περιουσίες τους. Την έχουμε ξαναπατήσει άλλη μια χρονιά. Δεν πάει πολύ καιρός και το νερό έχει μπει μέσα στο σπίτι. Και βλέπετε τώρα ότι προστατεύουμε το σπίτι να μην μπει μέσα το νερό, με σακιά, με άμμους, γιατί την προηγούμενη χρονιά ποτέ ήταν και φτάσει το νερό εδώ. Και παίρνουμε τώρα αντιπλημμυρικά έργα για να προστατέψουμε ό,τι έχουμε ο καθένας μας. Είδαμε εδώ έχει κλείσει δρόμος, έχουν πλημμυρίσει χωράφια. Έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται? Ναι, έχουν πλημμυρίσει τα χωράφια, το νερό έρχεται από εδώ. Θα μπει μέσα στο χωριό σε λίγη ώρα, από ό,τι φαίνεται. Και τι να πούμε, ο καθένας παίρνει τις προφυλάξεις του. Αυτό γίνεται, βλέπουμε κάθε φορά που βρέχει. Τι πρέπει να γίνει, ξέρετε, γνωρίζετε κάτι, μπορείτε να πείτε κάτι? Τίποτα, οι δημοτικές αρχές. Ας κάνουν ό,τι μπορούν. Εμείς προστατεύουμε το χώρο μας. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου. Είναι και αυτοί εδώ βέβαια. Κάνουν ό,τι μπορούν, ανοίγουν χαντάκια, ανοίγουν την καταβόθρα πιο κάτω που έχει κλείσει. Τι να πω. Ο καθένας, πάντως η δημοτική αρχή βλέπω βοηθάει, αλλά είναι πολλά τα νερά. Πάρα πολλά τα νερά. Θα δούμε. Μέχρι το βράδυ αναμένεται έκτακτο. Ναι, έχει βγάλει έκτακτο καιρό ότι θα έχει πάρα πολύ νερό. Και θα δούμε. Εντάξει, εμείς τώρα εδώ προφυλάσσω το σπίτι της μητέρας μου, γιατί έχει μπει μέσα το νερό. Την προηγούμενη φορά που είχε κάνει πάλι πλημμύρα είχε φτάσει εδώ, ακριβώς που είναι η γραμμή. Και τώρα βλέπετε και εσείς ότι βάλουμε σακιά, θα βάλω και εκεί στην πόρτα για να μην μπει μέσα το νερό. Αυτά τα ζούμε εδώ πέρα 55 χρόνια που είμαι, από τότε που θυμήθηκα τον εαυτό μου. Το Ζευγολατιό πνίγεται. Με το δεν υπάρχουν οχετοί να διοχετεύσουν το νερό στην καταβόθρα. Υπάρχει ένας οχετός ο οποίος έχει γίνει πριν 20 χρόνια. Και για μένα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει το νερό και να το διοχετεύσει στην καταβόθρα. Αυτό το πρόβλημα πνίγει το χωριό. Είχαμε καταστροφές το 16, είχαμε καταστροφές το 14 και συνεχώς. Με την παραμικρή βροχή, που φέτος είναι αρκετές βέβαια οι βροχές, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει το πρόβλημα του αγωγού, το οποίο μας δημιουργεί το πρόβλημα. Οι καταστροφές είναι σε πάρα πολλές περιοχές νομίζω του νομού μας, οπότε η βοήθεια αυτή τη στιγμή είναι μικρή. Νομίζω ότι δεν αρκεί για να βοηθήσει και ο κόσμος καλά κάνει και αυτοπροστατεύεται. Περιμένετε κάποια βοήθεια, περιμένετε το Δήμο να έρθει? Βλέπουμε τώρα η πολιτική προστασία έχει έρθει. Ο Δήμος και η πολιτική προστασία προσπαθούν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν. Αλλά αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει αυτά τα μέτρα πρέπει να προνοούνται, να παίρνονται πριν έχουμε τις καταστροφές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολλά πράγματα, γιατί υπάρχουν φραγμένες δίωδοι προς την καταβόθρα. Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι το νερό στην καταβόθρα πρέπει να διοχετεύεται τουλάχιστον από τρία σημεία, από τρεις αγωγούς να φτάνει, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο ένας αγωγός ο οποίος διοχετεύει το νερό στην καταβόθρα. Πρέπει να ανοίξουν οπωσδήποτε οι άλλοι δίωδοι προς την καταβόθρα για να σταματήσει το χωριό μας να πνίγεται. Καταστροφές προκλήθηκαν στα Αμπέλια καθώς και στις καλλιέργειες κηπευτικών του Μαντινιακού κάμπου. Ήμουνα νιός και γέρασα με το ίδιο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα η περιοχή μας θα αντιμετωπίζει εδώ και 50 πλέον χρόνια. Δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα μία οριστική λύση. Τα νερά όλα που εκβάλλουν
από τις Βάρσες και από την περιοχή Νεοχωρίου, σαν αποδέκτης είναι το Ζεβολατιό. Το Ζεβολατιό αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει όλα αυτά τα νερά. Με τις διάφορες ατασταλίες που έγιναν από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, ειδικά στην παρέμβαση στην περιοχή Αγιολιά, έκαναν ανυψωτικά με αποτέλεσμα όλα τα νερά αυτά να έρχονται στο Ζεβολατιό. Ζητάμε από την περιφέρεια και από τους αρμόδιους φορείς να δώσουν μια οριστική λύση επάνω στο πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας. Ήδη είχε βγει πριν 15 μέρες μια εργολαβία για να, να λύσει ένα μέρος του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση της γεωμετρικής μελέτης την έχει αναλάβει η Πελοπόννησος και έχει πει η περιφέρεια και δεσμευτεί ότι θα δώσει οριστική λύση επάνω σε αυτό το πρόβλημα, ώστε τα νερά να μην έχουν σαν κύριο να αποδέχτη το Ζεβολατιό, να έχουν και άλλες διαδρομές για να μπορεί να δοθεί η λύση. Αυτά έχω να πω, ας σκύψουν επάνω στο πρόβλημα, διότι την προηγούμενη φορά το 2016 40 νοικοκυριά στο Ζεβολατιό επλημμύρισαν, έπαθαν καταστροφές πέραν από τις γεωργικές ζημιές. Και, αυτή, και με τη σημερινή αυτή νεροποντή, ήδη 10 σπίτια κολυμπάνε μέσα στο νερό. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ας αναλάβουμε όλοι μαζί τις ευθύνες μας για να δώσουμε μια οριστική λύση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια την περιοχή μας. Με τον φόβο της πλημμύρας ζουν και οι κάτοικοι στα Γεωργίτικα. Εδώ έχουμε μιλιές και καρυδιές εδώ πέρα. Από χθες το βράδυ πολύ το νερό έβρεχε σχεδόν όλη τη νύχτα και σήμερα σχεδόν τη μισή μέρα. Είναι πολλά τα νερά, παρόλο ότι είχαν καθαρίσει και ποτάμια και όλα τα έχουμε καθαρίσει από το καλοκαίρι, ήταν πολλά τα νερά και είναι αυτή η κατάσταση τώρα εδώ. Έχετε πάθει καταστροφή εδώ? Όχι, καταστροφή όχι. Προς το παρόν εντάξει δεν έχουμε δει ακόμη, αλλά τώρα είναι χειμώνας, δεν έχουμε κάτι παραγωγή χειμωνιάτικη για να έχουμε ζημιά που είχε βρέξει το καλοκαίρι τον Ιούνιο. Τότε είχαμε πλημμυρίσει, είχε μπει και μέσα εδώ στις αποθήκες, είχε μπει 10-15 πόντους νερό που δεν είχε φτάσει ποτέ. Τώρα πώς θα συνεχίσει δεν ξέρουμε. Παίρνουμε και τα μέτρα μας. Τα ξέρουμε αυτά, τα περιμένουμε και όσο μπορούμε προφυλασσόμαστε. Μείνει 10-15-20 μέρες, αρχίζουν προβλήματα με τα ριζικά συστήματα. Θα αρχίσουν προβλήματα. Από χθες έχει πλημμυρίσει όλος ο κάμπος σχεδόν. Εντάξει, είναι και Σπαρτά, είναι και. Εντάξει, χειμώνα είναι τώρα, βρέχει, τι να κάνουμε, το περιμένουμε αυτό. Αλλά άμα σταματήσει μέχρι εδώ, καλό, στο θέμα να μην συνεχίσει πολλές μέρες ακόμη, θα έχουμε προβλήματα.